δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει πραγματικά αυτή η πανδημία, γιατί ήδη έχει κρατήσει πολύ. Μπορεί όλοι να μιλούν για μια εικόνα αποκλιμάκωσης της πανδημίας, όμως τίποτε δεν μπορεί ακόμη να μας κάνει να εφησυχάζουμε παρά τις ήπιες νοσηλίες και τη μείωση του αριθμού των θανάτων. Σε σχέση με παλιότερες πανδημίες, που δεν υπήρχαν εμβόλια, δεν υπήρχαν τα φάρμακα, δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα που έχουμε σήμερα, δείχνει ότι αυτή η πανδημία κρατάει πολύ περισσότερο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την κακή διαχείριση που έχουμε κάνει στην πανδημία. Έχει να κάνει μάλλον με την επιθετικότητα και τα χαρακτηριστικά αυτού του ιού, ο οποίος ξεπήδησε από το πουθενά και αναστάτωσε όλη την Ιφίλιο. Μπορεί οι πολίτες να κουράστηκαν ύστερα από 2 περίπου χρόνια, ωστόσο με 25.000 κρούσματα την ημέρα και 50 θανάτους, κανένας δεν μπορεί να πει πως ο ιός και η πανδημία εξαφανίστηκαν. Σίγουρα δεν μας εγκαταλείπει ο κορονοϊός και όχι μόνο δεν μας εγκαταλείπει. Να ξέρετε ότι αυτά τα νούμερα πληρούν τις προϋποθέσεις ενός επόμενου κύματος πανδημίας. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, η μετάλλαξη όμικρον και όμικρον 2 δεν έχουν τόση νοσηρότητα. Άρα, ο αριθμός των κρουσμάτων, είτε επειδή δεν υπάρχει νοσηρότητα της μετάλλαξης της συγκεκριμένης, είτε επειδή έχουν νοσήσει αρκετό κομμάτι του πληθυσμού, άρα υπάρχει ανοσία και έχει εμβολιαστεί ένα 70% του πληθυσμού και υπάρχει και εκεί μια ανοσία, δεν υπάρχει τόσο, πώς θα το πω, πίεση στο σύστημα, δεν υπάρχουν τόσοι θάνατοι, δεν υπάρχουν τόσοι διασωληνωμένοι, δεν υπάρχουν τόσοι νοσηλευόμενοι όσο στα παλιότερα κύματα που ήταν και μικρότεροι αριθμοί των κρουσμάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πανδημία δεν μπορεί να μας εντυπωσιάσει και με ευνηδιάσει κατά κάποιο τρόπο εκ νέου, να έχουμε μια καινούργια μετάλλαξη ή κάποια άλλα απρόσμενη αλλαγή. Ακόμη κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη δυναμική της πανδημίας. Η διασπορά του ιού δημιουργεί νέα στελέχη και εικόνα αποκλιμάκωσης μέχρι και στο νοσοκομείο. Με αυτές τις συνθήκες και τα δεδομένα, προφανώς δεν μπορεί να κάνει κανέναν να νομίζει πως τελειώσαμε. Μάλλον χαλαρώσαμε και η κατάσταση δεν είναι μειούμενη. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι έχουμε μια μικρή άνοδο στα θέματα της πανδημίας στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Χρειάζεται προσοχή. Να επαναλάβουμε ότι πλήρη στήριξη των μέτρων, να επαναλάβουμε τα θέματα του εμβολιασμού. Δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς αυτές τους δύο παράγοντες. Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γυρίσει η πανδημία, κυρίως το Σεπτέμβριο μήνα, το φθινόπωρο. Μέσα στο Μάρτιο θα έρθουν και άλλα περιοριστικά μέτρα, και θα πάμε σε ένα κανονικό Πάσχα και σε ένα κανονικό καλοκαίρι. Δηλαδή θα είμαστε κοντά στην κανονικότητα, κυρίως όμως για τους εμβολιασμένους συμπολίτες μας.